Γεια σου, Δοξότη! Καλώς ήρθες στο Αυγουστιάτικο σου Energy Focus! Όπου θα δούμε τις ενέργειες στο πρόσφατο σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον και στο τέλος θα τσεκάρουμε και ένα εξτραδάκι να δούμε τι επιπλέον μπορείς να περιμένεις μέσα στον Αύγουστο αφού θα μου λείψει και θα σου λείψω λίγο για να κάνουμε καμιά βουτιά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πρόσφατο σου παρελθόν, Δοξότη μου. Θέλω να σου πω ότι το διάβασμα είναι ανεξάρτητο από το εξτραδάκι που θα σου συμβεί στο τέλος. Οπότε ακόμα και αν δεν σου ταιριάζει το διάβασμα σου, πήγαινε κατευθείαν στο τέλος να δεις τι μπορεί να περιμένεις μέσα στον Αύγουστο να συμβεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την ενέργεια στο πρόσφατό σου παρελθόν, όπου βλέπω ότι ήσουν λίγο καχύποπτη, λίγο καχύποπτος ως προς κάποια συμπεριφορά που συνέβαινε γύρω σου. Μπορεί να είχε να κάνει με τους φίλους σου, μπορεί να είχε να κάνει με μια σχέση σου. Βλέπω μέχρι και ανθρώπους, παιδιά, που είχε να κάνει στη δουλειά τους το πράγμα αυτό. Λέει του τύπου να περίμενες να σε πληρώσουν και να μην σε πληρώνανε και να σκεφτώσουν σιγά σιγά μήπως σε κοροϊδεύουν και τέτοια πραγματάκια. Η ίδια ενέργεια βλέπω ότι μπορεί να εφαρμόστηκε βέβαια και σε διαπροσωπικές σχέσεις ή και γενικότερα σε πράγματα που περίμενες να πάνε κάπως, αλλά τελικά κάπως πήγαιναν διαφορετικά. Δεν έβλεπες τέλος πάντων να οδεύουν προς τα εκεί που ήθελες, με αποτέλεσμα να τις βλέπεις λίγο καχύποπτα, λίγο να αναρωτιέσαι και αν αξίζει. Βλέπω ότι ούτως ή άλλως είχες προσπαθήσει για αυτές τις καταστάσεις, δεν ήταν κάτι κουκουρούκου που έσκασε. Δηλαδή βλέπω ότι στη δουλειά δεν ήσουν ένα μήνα, ήσουν 9 μήνες. Σε αυτή τη σχέση δεν προσπάθησες ή σε αυτή τη φιλία δεν προσπάθησες τέλος πάντων να ηρεμήσεις την κατάσταση μία φορά, προσπάθησες 10 φορές και πάει λέγοντας, αλλά βλέπω δεν πήγαινε πολύ καλά και μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, το ξωτάκια μου, είπατε στο πρόσφατο παρελθόν ότι θέλετε να βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά. Εκεί πίσω βλέπω ότι κάποιοι κάνετε και κάποια ξεκαθαρίσματα, αλλά προφανώς δεν θα είναι για όλους. Ίσως στο πρόσφατο παρελθόν απλά να συνειδητοποιήσεις ότι το πράγμα κάπως βρωμάει, εντάξει. Βλέπω μερικούς βέβαια που φύγατε από καταστάσεις, στις οποίες βλέπατε ότι τα πράγματα δεν προχωράνε με τον τρόπο που θέλετε και με τον τρόπο που προσπαθήσατε το ξώτη. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παρόν σου, βλέπω ότι είσαι σε μια κατάσταση που αναμοχλεύεις και το παρελθόν, την ιστορία σου, τη σοφία σου, τα βήματά σου μέχρι τώρα, έτσι ώστε να βρεις απαντήσεις στο τι μπορείς να κάνεις για να πετύχεις πράγματα που θέλεις τώρα στη ζωή σου. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια αναλυτικότητα μέσα σου, της οποίας μάλλον το κύριο, η κύρια ερώτηση είναι το πώς μπορώ να πετύχω, τι μπορώ να κάνω. Είτε αυτό αφορά τη δουλειά μου, είτε αυτό αφορά τις σχέσεις μου, είτε αφορά οτιδήποτε, τις μελέτες μου, τις... Έλα ρε, έχω ξεχάσει. Τα διαβάσματά μου ανάλογα με το τι ασχολείσαι. Θες να βρεις, βλέπω όμως και μια γρήγορη οδό, έτσι, οπότε ψάχνεσαι, το αναλύεις, το ξαναψάχνεις από εδώ, το ξαναψάχνεις από εκεί. Βλέπω ότι όσοι άνθρωποι κι αν υπάρχουν γύρω σου, κάπως κρατάς πολλά πράγματα στον εαυτό σου αυτή την περίοδο, το ξώτη. Βλέπω ότι δεν συζητάς με τους ανθρώπους, τους περισσότερους ή και όλους, τις ιδέες σου, αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που νιώθεις, αυτά που επεξεργάζεσαι και πάει λέγοντας. Οπότε γενικά βλέπω ότι υπάρχει ένα μυστήριο γύρω σου, δεν τα συζητάς πολύ, προτιμάς να τα σκέφτεσαι μόνη σου ή μόνο σου έτσι ώστε να μην σε επηρεάζουν, εγώ πιστεύω, οι άλλοι. Αν και σου λέω, υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν αφορά τη δουλειά σου, μπορεί να είσαι σε ένα γραφείο με 1000 ανθρώπους, εσύ να αρχίζεις να σκέφτεσαι να την κάνεις με ελαφρά από εκεί και να μην το ξέρει κανένας. Άλλοι βλέπω ότι έχετε διάφορες ιδέες, προσπαθείτε να δείτε πώς μπορείτε να αναρριχηθείτε μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά για πολλούς από εσάς ισχύει και ότι δεν σας βοηθάνε τα οικονομικά σας καθόλου, τοξότες μου, εντάξει. Βλέπω λίγο οικονομικό θεματάκι, βλέπω ότι για κάποιους τα οικονομικά είναι ένας τομέας ο οποίος προκαλεί λίγη ανασφάλεια και γενικότερα, για να σου πω την αλήθεια, η ενέργειά σου τώρα είναι αυτή που ψάχνεσαι μέσα σου να δεις πώς μπορείς να προχωρήσεις θετικά. Βλέπω ότι ψάχνεις τον τρόπο, τη λύση, το μονοπάτι, δηλαδή κάπως. Πώς σου πω, χαράζεις μια πορεία μέσα στο κεφάλι σου. Εντάξει, κάνεις ένα debugging. Περίεργο. Ενδιαφέρον όμως, πολύ ωραίο. Βλέπω ότι υπάρχει λίγη μοναξιά. Σου είπα άλλωστε κιόλας ότι και εσύ προτιμάς κάπως να μην επικοινωνείς πολύ ανοιχτά όλα αυτά που σκέφτεσαι ή που περνάς. Okay, τώρα, όσον αφορά στο σύντομο μέλλον, το ξότι βλέπω ότι γίνεται ένα αλληλούια ξαφνικά, έτσι ανοίγουν οι ουρανοί και γίνεται αλληλούια,
Αλληλούια. Νομίζω ότι για τους περισσότερους θα είναι το ότι εσύ κατάφερες τελικά μέσα από όλη αυτή την αναζήτηση στην εσωτερική να βγάλεις ορισμένα πορίσματα, να καταλάβεις 5 πράγματα, να απεφωτιστείς, να ξεκαθαρίσεις τι γίνεται μέσα σου, να βάλεις και τα συναισθήματά σου σε μία σειρά και όχι μόνο, αλλά βλέπω ότι αρχίζεις να αλληλεπιδράς και με άτομα στο σύντομο μέλλον, αν και τώρα βλέπω ότι το κάνεις λίγο λιγότερο. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι εδώ πέρα μου βγάζει και την ενέργεια παιδιά του τύπου ότι ίσως μερικοί στη δουλειά σας να χρειάζεται να είστε λίγο πιο επικοινωνιακοί και ούτε αυτό μπορείτε να καταφέρετε τώρα. Άλλο αυτό, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, τώρα στο σύντομο μέλλον θα καταφέρετε αυτό το πράγμα. Γενικά βλέπω πολύ επικοινωνία παιδιά στο σύντομο μέλλον, να ξέρετε. Βλέπω μπλα μπλα, βλέπω ιδέες, βλέπω απόψεις, βλέπω συζητήσεις, βλέπω μπλι μπλι και να χτυπάνε. Και δεν θα σου πω ψέματα το ξότι. Βλέπω ένα καλό 20% των τοξοτακίων μου που παίζει να δεχτούν και μηνυματάκια από άτομα που θέλουν να τα προσεγγίσουν λίγο πιο συναισθηματικά, λίγο πιο ερωτικά. Και ίσως αυτό να είναι το αλληλούια, κατάλαβες. Για κάποιους μπορεί να είναι και επανασύνδεση, παιδιά, αυτό το πράγμα. Βλέπω λοιπόν ένα 20% τοξοτακίων για τα οποία θα υπάρξει τύπου συναισθηματική επικοινωνία μέσα στον Αύγουστο και προφανώς από αυτό το 20% κάποιοι ίσως να δεχτούν επικοινωνία από κάποιο άτομο που προϋπήρχε στη ζωή τους. Okay. Πάντως βλέπω περισσότερη κίνηση, περισσότερη ροή, περισσότερο μπλα μπλα, δεν βλέπω κάποια αρνητική ενέργεια, δεν βλέπω και κάτι φοβερό και τρομερό σε φάση απίστευτο να γίνει και να κάνει τη ζωή σου ξαφνικά ανέμελη και πανέμορφη. Προφανώς βλέπω όμορφα πράγματα να σου συμβαίνουν και βλέπω και αυτό το judgment εδώ που όπως και να έχει θα ξεκαθαρίσει το τοπίο ό,τι και να σε δυσκολεύει τώρα στο παρόν και ό,τι και να είναι αυτό που σκέφτεσαι. Και βλέπω και αγάπη το ξότι, είτε αγάπη από σένα προς τον εαυτό σου, οπότε δεν χρειάζεσαι και παραπάνω, είτε αγάπη από κάποιο άτομο, σου λέω, εντάξει. Βλέπω και σεξ για μερικά τοξοτάκια, παιδιά, μες τον Αύγουστο. Εντάξει. Πάντως σίγουρα υπάρχει τριβή, θέλω να πω, ότι υπάρχει κίνηση. Δεν υπάρχει μια στασιμότητα που κάπως υπάρχει εδώ πέρα, καθώς βέβαια σκέφτεσαι. Ακριβώς, έχεις αράξει και σκέφτεσαι, κάπως έτσι. Εδώ πέρα αρχίζει να υπάρχει κίνηση, οπότε αυτό είναι καλό το ξεώτη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έξτρα μπορεί να περιμένεις. Μπορείς να περιμένεις μέσα στον Αύγουστο να συμβεί στη ζωούλα σου. Έχω ετοιμάσει 3 packs, 1 pack, 2 packs. Μαθαίνουμε και αγγλικά εδώ, όσοι δεν ξέρουμε, 3 packs. Λοιπόν, άλλη φορά το κάνουμε με apples. Λοιπόν, διαλέγεις ένα pack από το 1 έως το 3 να δεις τι παραπάνω μπορεί να φέρει αυτός ο Αύγουστος στη ζωή σου, το ξωτάκι μου. 1, 2, 3. Και όταν είσαι έτοιμο, πηγαίνεις κατευθείαν στο νουμεράκι που διάλεξες. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτούς που διάλεξαν το νουμεράκι νούμερο 1. Το νουμεράκι νούμερο 1. Το νουμεράκι 1! Λοιπόν, τι θα συμβεί για σένα μέσα στον Αύγουστο. Εσύ είναι πολύ πιθανό, ξέρεις, να είσαι στο 20% αυτών των τοξοτακίων που είπα πριν, που ίσως να δεχτούν μια επικοινωνία από κάποιο άτομο που η σύνδεση έχει χαθεί. Με κάποιο άτομο που η φάση έχει παγώσει, λοιπόν, έχει πιάσει νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Βλέπω ότι ίσως θα υπάρξει επικοινωνία. Κράτα το αυτό στο κεφάλι σου. Τώρα, αν δεν είσαι αυτό το 20% που περιμένει ή θα ήθελε κάποια επικοινωνία από κάποιο άτομο με το οποίο η κατάσταση έχει μείνει λίγο παγωμένη, αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι μάλλον εσύ, αγαπητέ μου το ξότι, κάπως έχεις βγάλει νυχτερίδες και αράχνες, οπότε μέσα στο καλοκαίρι βλέπω θα ξεκουνηθείς, θα κάνεις και το ταξιδάκι σου. Αν δεν είναι ταξιδάκι, σίγουρα βλέπω ότι η ενέργειά σου θα αρχίσει να αποκτάει μια κάποια ροή. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να αποκτάει κίνηση και άρα λοιπόν θα αρχίσει να αποκτάει και προορισμό. Κάτι που είναι πάρα πολύ θετικό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ξεσκονιστείς σιγά σιγά, να κάνεις και ένα ωραίο μπανάκι και να βγεις έξω και να αρχίσεις να αναζητάς όμορφα μονοπάτια για τον εαυτό σου, το ξότι μου. Και αυτό θα γίνει βασικά. It's all be done. Πάμε τώρα για αυτούς που διαλέξανε το pack νούμερο 2. Εσύ αγαπητέ μου το ξότι, έβγαλες πάλι τις 2 καρτούλες που είχαν βγει πριν στο βασικό σου διάβασμα. Περίμενε λίγο ακόμα. Λοιπόν, έχεις βγάλει και πάλι το Six of Wands και τον Ερημίτη. Τα ίδια πράγματα που βγάλες και πριν δηλαδή. Άρα εσύ είσαι στην υπερανάλυση μέσα
Και δεν διαφωνώ καθόλου, δεν το παίρνω πίσω το υπέρ, κρατάω το ανάλυση, γιατί βλέπω ότι πραγματικά ψάχνεις να χαράξεις την πορεία σου. Τι θέλω να κάνω, αν δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, αν ξέρω τι θέλω να κάνω, πώς θα το κάνω, σκέφτομαι βήμα-βήμα. Και μάλιστα βλέπω ότι υπάρχει οργάνωση, δεν είναι ας κάνω το πρώτο μου βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και μετά βλέπουμε. Είναι εγώ θέλω να ξέρω το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο βήμα μου και μετά βλέπουμε. Θέλω κάπως να έχω κάνει μέσα μου ένα debugging μόνη μου ή μόνος μου. Να έχω καταλάβει πού αυτό το πράγμα μπορεί να γλιτσάρει, πού αυτό το πράγμα μπορεί να κολλήσει, πού αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Βλέπω ότι πραγματικά ψάχνεις το, πώς θα σου πω, το γρήγορο δρόμο θα έλεγα, αλλά δεν είναι αυτό, είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα επενδύεις στη σκέψη σου αντί να επενδύεις στην πράξη σου, όμως το θεωρώ καλό. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν θα βρεις όντως πώς μπορείς να πετύχεις τους στόχους που έχεις θέσει και για να μας έχει βγάλει τις συγκεκριμένες κάρτες θεωρώ ότι πρώτον θα πετύχεις και να βρεις πώς θα το κάνεις και νομίζω ότι θα κάνεις και τα πρώτα βήματα και θεωρώ επίσης ότι μάλλον μας μιλάει για μια πολύ ωραία, δεν θα πω αρχή στη ζωή σου, εξέλιξη στη ζωή σου. Κάπου που το πράγμα αρχίζει να κάνει αναρρίχηση. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ θετική ενέργεια μέσα σου και ίσως αυτό που θέλει να μας πει επίσης είναι ότι η ενέργεια του κάθομαι και σκέφτομαι ίσως για σένα να κρατήσει λίγο παραπάνω από ό,τι φάνηκε μέσα στο γενικό reading που είδαμε στο σύντομο μέλλον να υπάρχει μια κίνηση. Ίσως λοιπόν εσύ να χρειαστείς λίγο παραπάνω χρόνο μέχρι να μπορέσεις να κάνεις μια κίνηση, να μείνεις λίγο παραπάνω σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, και πάμε και για αυτούς που διαλέξαν το pack νούμερο 3. Τι μπορείς να περιμένεις εσύ μέσα στον Αύγουστο? Στον Αύγουστο μέσα εσύ βλέπω θα περάσεις καλά. Βλέπω εσύ είσαι ίσως και από τα πιο τσιριμπίμ τσιριμπόμ άτομα. Ίσως ήδη τα περισσότερα πράγματα από τα οποία σε έχουν πληγώσει τα έχεις θεραπεύσει. Βεβαίως βλέπω ότι υπάρχουν ορισμένα θεματάκια ακόμα μέσα σου, τα οποία όμως ακόμα δουλεύεις. Βλέπω ότι θα περάσεις καλά μες τον Αύγουστο. Βλέπω ότι θα γίνουν ωραία πράγματα για σένα. Θα διασκεδάζεις. Βλέπω ότι θα είσαι, πολλοί από εσάς παιδιά θα είστε και το κέντρο της προσοχής ή τέλος πάντων πολύ πολύ δημοφιλής εκεί που θα πάτε διακοπές ή στο γραφείο ή δεν ξέρω εγώ τι. Βλέπω ότι κάπως θα αποκτήσεις φήμη, θα ξεχωρίζεις ανάμεσα στους άλλους. Επίσης για κάποιους θέλω να σας πω ότι μπορεί ένα συγκεκριμένο άτομο το ξώτη μου να σε ξεχωρίσει μέσα στον Αύγουστο, γιατί για κάποιους βλέπω ότι υπάρχει και ένα νέο άτομο που σκάει εδώ. Ένα νέο άτομο, βλέπω μια επικοινωνία που μπορεί να σκάει και να σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Οπότε αυτό που μπορώ να σου πω είναι εσύ λάμπεις μπάμπι μου μέσα στο καλοκαιράκι, ο ήλιος λάμπει, άρα οι δυο σας περνάτε πάρα πολύ ωραία μαζί, θα περάσεις καταπληκτικά, είτε είσαι σε σχέση, είτε είσαι χωρίς σχέση, είτε δουλεύεις, είτε δεν δουλεύεις, βλέπω ότι περνάς όμορφα και άνετα, εντάξει, βλέπω ότι είσαι χαρούμενη και χαρούμενος με αυτά που πετυχαίνεις και σου λέω υπάρχουν και ωραίες επικοινωνίες, έξοδοι, είτε έχει να κάνει με άτομα του φιλικού σας περιβάλλοντος, είτε έχει να κάνει για κάποιους όπως σου είπαμε νέες επικοινωνίες από άτομα που θέλουν να σας κυνηγήσουν με άλλους τρόπους και άλλες διαθέσεις το ξέρετε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε παιδιά το διάβασμα. Αν ναι, κάντε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ένα share και θα τα πούμε στο επόμενο σας Energy Focus που θα είναι από Σεπτέμβρη. Καλό καλοκαιράκι και να περάσετε τέλεια! Bye!